διευκρινήσεις δίνει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης για το θέμα των εφορίων και ειδικότερα βέβαια για το σχέδιο κλεισίματος της εφορίας Άργους. Οι αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών είναι να υπάρχει σε κάθε νομό μία μόνο νομαρχία. Και ασφαλώς είναι γνωστά και τα μεγέθη, αλλά και οι διάφορες δηλώσεις. Είναι προφανές ότι η εφορία του Άργους έχει πολύ περισσότερο και φορολογούμενος αλλά και εις πράξεις. Η εφορία ναυπλίου λιγότερος, αλλά ασφαλώς υπάρχει και η εφορία Ερμιονίδας στο Κρανίδι. Πρέπει να σας πω ότι με τις επικοινωνίες που έχουμε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, οι σκέψεις είναι μαζί με την ύπαρξη μίας μόνο εφορίας ανά νομό, το κυριότερο απ' όλα είναι να υπάρχει ηλεκτρονική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων όλων των πολιτών. Να μην χρειάζεται δηλαδή ο πολίτης να επισκέπτεται τις εφορίες. Και αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Να μην χρειάζεται πια να ερχόμαστε απευθείας σε επαφή με τον εφοριακό. Ελπίζει η κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο να το κατορθώσει μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τώρα αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα που έχει δημιουργηθεί, πρέπει να σας πω ότι θεωρώ πως οι δηλώσεις που έχουν γίνει βοηθούν. Και θέλω να το πω αυτό με την έννοια ότι αντιλαμβάνεστε ότι αρκετές φορές εγώ δεν είναι σκόπιμο να μιλώ δημόσια. Χρήσιμο είναι ορισμένες φορές να κάνει κανείς τη δουλειά του χωρίς να δίνει δημοσιότητα στις διάφορες πρωτοβουλίες. Να γνωρίζετε ότι έχω γνωστοποιήσει και στον Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Παπακοσταντίνου και στον Υφυπουργό τον αρμόδιο τον κύριο Κουσελά τα προβλήματα που υπάρχουν στην Αργολίδα, τις απόψεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και τους έχω γνωστοποιήσει ότι αυτό που είναι επιθυμητό είναι να βρούμε μία λύση τέτοια που να ικανοποιεί το αυτονόητο και το προφανές. Έχω όμως χρέος να σημειώσω το εξής, το οποίο μου ετέθη και τίθεται σε όλους τους νομούς. Αυτό που τίθεται είναι η μείωση των εξόδων. Και όταν λέμε μείωση των εξόδων εννοούμε αν μπορούμε να βρούμε εγκαταστάσεις και κτίρια δημόσια στα οποία να μην χρειάζεται να πληρώνει νίκαια το ελληνικό δημόσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο καθένας από εμάς, πληρώνει 3.000 νίκες στο Άργος, 3.000 στον Άφπιο, 3.000 στην Κόρινθο, 3.000 στη Σπάρτη, 3.000 στα Γιάννηνα, έχουμε τέτοιου είδους κόστη, αυτό πάντα είναι σε βάρος μας. Άρα υπάρχει μία σκέψη να βρούμε και λύσεις οι οποίες θα μας διευκολύνουν στο να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τα κόστη μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο και οι τοπικοί παράγοντες που εκπροσωπούν σωματεία, συλλόγους κλπ. Αλλά και η αυτοδιοίκηση, όλοι μας να δουλέψουμε από κοινού προκειμένου να καταφέρουμε να μειώσουμε το κόστος και να προτείνουμε τέτοιες λύσεις οι οποίες θα είναι συμβατές με αυτό που ζητάνε οι πολίτες, καλύτερη εξυπηρέτηση από τις εφορίες και μείωση του κόστους του ελληνικού κράτους. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε, υπάρχουν διάφορες σκέψεις, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο την δημιουργικότητά μας να την στρέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ αντιλαμβάνεστε ότι θα περιμένω να ολοκληρωθούν οι επιμέρους επαφές και συνέχεια θα προσπαθήσω να φέρω σε επαφή τους δικούς μας ανθρώπους με αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις στην Αθήνα προκειμένου να βρούμε τη βέλτιστη λύση.